Τηλεφωνική μας γραμμή των προϊστάμενων προξενικών υποθέσεων του Υπουργείου, τον κύριο Σταύρο Αυγουστίδη, για να μας δώσει έτσι, τη τελευταία ενημέρωση, τις τελευταίες εξελίξεις, στο χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Κύριε Αυγουστίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα? Έχουμε ενημερωθεί από τα ίδια τα θύματα ότι ήδη μεσολάβησε η πρεσβεία και έχει διευθετηθεί, αν μη τι άλλο, να μην κοιμηθούν στο δρόμο απόψε οι άνθρωποι και να μείνουν στο ξενοδοχείο. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, πώς χειρίζεστε από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών αυτή την υπόθεση? Το πρώτο βήμα, ήδη η πρεσβεία έχει εδώ και αρκετές μέρες που ασχολείται με την υπόθεση και ο ίδιος ο πρέσβης, όσο και η πρόξενος, κυρία Παπασάβα. Η κυρία Παπασάβα βρίσκεται εκεί από σήμερα το μεσημέρι. Το πρώτο μέλημά μας ήταν να συγκεντρώσουμε όλους τους επηρεαζόμενους, τους Κύπριους πολίτες, να δούμε ποιοι από αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν από μόνοι τους στην Κύπρο και για ποιους θα πρέπει να διευθετηθεί να γίνει μια άλλη διευθέτηση. Σε κάθε περίπτωση εμείς το έχουμε κάνει αυτό, τους έχουμε ομαδοποιήσει τους πολίτες σε groups, ώστε να είναι και πιο εύκολο για την πρεσβεία να διευθετήσει την επιστροφή τους στην Κύπρο, το οποίο θα γίνει μέχρι αύριο. Μπορούν να παραμείνουν στο ξενοδοχείο. Ελπίζω αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας να γίνει αυτή η διευθέτηση για να ξέρουμε πώς μπορούν να επιστρέψουν στην Κύπρο. Άρα για αυτούς που δεν μπορούν θα επομιστεί η πρεσβεία τα έξοδα, κύριε Αυγουστίδη? Θα επομιστεί το κράτος τα έξοδα. Αλλά οπωσδήποτε τα άτομα αυτά θα κάνουν μια δήλωση ανάληψης χρέους, έτσι ώστε να επιστραφεί αυτό το ποσό σε μελλοντικό στάδιο στο κράτος. Άρα θα τους δανείσει το κράτος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τα χρήματα για την επιστροφή τους? Κάπως έτσι. Μάλιστα. Θα ήθελα και έτσι ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Αυγουστίδη. Αυτή την υπόθεση είναι, αν θέλετε, πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα? Είναι πρωτοφανής, ίσως να αλλάζουν και τα δεδομένα και λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε πολλούς Κύπριους που φεύγουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν. Οπωσδήποτε η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και νομίζω και με την επιστροφή τους στην Κύπρο οι ίδιοι θα μπορούν να καταθέσουν και η αστυνομία να μπορεί να κάνει μια πιο ουσιαστική διερεύνηση. Γιατί τα βάσανα και η απελπισία και τα αδιέξοδα μας οδηγούν στο να είμαστε λίγο πιο ευκολόπιστοι και να κρεμόμαστε από την παραμικρή λιαχτίδα ευκαιρίας για δουλειά. Είναι κρίμα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να μου δίνετε ευκαιρία να προτρέψω τους Κύπριους πολίτες οι οποίοι αναχωρούν για το εξωτερικό, για εργασία ή για μόνιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα κυρίως, αλλά και επίσης και αυτούς που επισκέπτονται το εξωτερικό για διακοπές. Όπως επικοινωνούμε την πρεσβεία, την διαπιστευμένη πρεσβεία στη χώρα όπου επισκέπτονται ή θα διαμείνουν, και να δίνουν τα στοιχεία τους, μάλιστα, τα προσωπικά τους στοιχεία για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο και από πλευράς της πρεσβείας για να είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί τους και να ξέρει που βρίσκονται, όσο και για τους ίδιους αν χρειαστούν κάτι να επικοινωνούμε την πρεσβεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.